Χαίρετε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια συνολική συμφωνία για όλα τα ανοιχτά θέματα στις 20 Μαρτίου που θα δρομολογεί και τις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στο θέμα του χρέους. Θα ξεκλειδώσει την είσοδο στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εντός του Απριλίου ώστε να ακολουθήσει δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Τα γεγονότα εξελίσσονται ταχύτατα το τελευταίο διάστημα, καθώς όλες οι πλευρές επιθυμούν να υπάρξει λύση. Το πρώτο βήμα έγινε στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Ακολούθησε η συνάντηση του Βερολίνου, όπου αντάλλαξαν απόψεις Μέρκελ και Λαγκάρτ, ενώ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το τελικό πακέτο θα καθορίζει τα πλεονάσματα και θα περιλαμβάνει μέτρα αλλά και αντίμετρα προκειμένου να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό να συνοδεύονται από μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων που θα στηρίζουν τους χαμηλόμισθους. Αναγκαία θεωρείται από την ελληνική πλευρά η περιγραφή των μεσοπρόθεσμων δράσεων για το χρέος που θα τρέξουν στα μέσα του 2018 και θα ολοκληρωθούν το 2028. Αυτό θα στείλει τα κατάλληλα μηνύματα στους επενδυτές, ενώ θα έχει σημαντική επίδραση στην ομαλή έξοδο της χώρας στις αγορές. Η αποσαφήνιση του οδικού χάρτη για το χρέος αποτελεί κρίκο για να εισηγηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την παραμονή του στο πρόγραμμα, παράλληλα με την μόνιμη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα με αποδέκτες στη Γυραιά Ήπειρο στέλνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ανάρτηση στο μπλοκ του Ταμείου, κειμένου από τον επικεφαλής οικονομολόγο κ. Όμψφελτ, τον επικεφαλής για την Ευρώπη Πολ Τόμψεν και τον επικεφαλής του νομικού τμήματος κ. Χέιγκαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σημείο όπου τονίζεται πως το ΔΝΤ δεν μπορεί να συνδράμει οικονομικά σε μια χώρα με μη βιώσιμο χρέος, εκτός κι αν το πρόγραμμα της συγκεκριμένης χώρας περιλαμβάνει μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους. Παράλληλα, επισημαίνεται πως το πρόβλημα μιας χώρας που θα βρεθεί με ένα μη βιώσιμο χρέος δεν μπορεί να λυθεί με υπεραισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ ή των πρωτογενών πλεονασμάτων, ούτε με υπερβολικό σφίξιμο του ζωναριού. Ειδικά για την Ελλάδα τονίζεται ότι οι δανειστές έχουν επιλέξει ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θα εξασφαλίσει τη διευθέτηση του χρέους μέσα από την μείωση των επιτοκίων και την επιμήκυνση στη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων. Στο καυτό θέμα των πλεονασμάτων από το 2019 και μετά, φαίνεται πως η γερμανική πλευρά δείχνει διάθεση για την εξέβρεση μιας ενδιάμεσης λύσης. Οι ακραίες προτάσεις για ποσοστό 3,5% του ΑΕΠ για μία δεκαετία έχουν εγκαταληφθεί και η συζήτηση επικεντρώνεται σε μία τριετία. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει πρόβλεψη για τη σταδιακή μείωση του 3,5% με τα ποσοστά να είναι υποδιαπραγμάτευση. Υποσυζήτηση είναι το ακριβές ποσό των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από το 2019 και μετά. Αρχικά είχαν ζητηθεί μέτρα 2,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 4,5 δισεκατομμύρια, αλλά στη συνέχεια το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 2%, δηλαδή περίπου 3,6 δισεκατομμύρια. Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε δημοσίευμα που κάνει λόγο για τα δάνεια του Καλογρίτσα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για τρίγωνο της διαπλοκής που έκτισε η κυβέρνηση. Στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας απαντάμε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται «Οι μάσκες έπεσαν, η Τράπεζα Αττικής, ο διαγωνισμός παροδία για τις τηλεοπτικές άδειες και η κατάτμιση δημοσίων έργων που καταλήγουν στον εκλεκτό εργολάβο του Μέγαρου Μαξίμου αποτελούν το τρίγωνο της διαπλοκής που έκτισε η κυβέρνηση. Από καιρό είχαμε καταγγείλει τη μεθόδευση που σήμερα αποκαλύπτεται από την μηνυτήρια αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ώρα της αλήθειας για τους κυρίους Τσίπρα, Παπά και Σπίρτζη έφτασε. Κανείς δεν ξεχνά τα δανεικά βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα και τα προνομιακά δάνεια που χορήγησε στις εταιρείες του η Τράπεζα Αττικής. Με τελικό στόχο να μπορέσει ο κύριος Παπάς να στήσει το δικό του μηδιακό σύστημα και ο κύριος Πίρτζης να του αναθέτει τη μία εργολαβία μετά την άλλη. Και όλα αυτά με τη στήριξη του Πρωθυπουργού. Τώρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη που θα εξετάσει όλες τις σκοτεινές πτυχές αυτού του πρωτοφανούς πολιτικού και οικονομικού σκανδάλου. Στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας απαντάει με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το χρεοκοπημένο σύστημα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας ξαναχτύπησε και όχι τυχαία στις απόκριες. Ο χρεοκοπημένος δόλ του κυρίου Ψυχάρη κερνάει και η χρεοκοπημένη και όχι μόνο οικονομικά Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη πίνει. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποφανθεί
τόσο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο και για όλες τις υποθέσεις με τα θαλασσοδάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ που εμπεριέχονται στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Και τότε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της Νέας Δημοκρατίας θα σβήσουν και θα καταρρεύσει και το τελευταίο καταφύγιο του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δηλαδή δήθεν είμαστε όλοι ίδιοι. Επειδή όμως πλησιάζουμε στο κλείσιμο του Τριωδίου και ως ήθιστε τον βασιλιά Καρνάβαλο στο τέλος τον καίνε, καλό θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και επιτέλους να απαντήσει. Ποιος πολίτης μπορεί να εξασφαλίσει ρύθμιση δανείου μπαλόνι όπως ο ίδιος για το δάνειο του κύρη Καχανίων, για το οποίο δεν είχε δώσει για 11 χρόνια ούτε ένα ευρώ μέχρι να αποκαλυφθεί από την Εξεταστική Επιτροπή? Πού πήγαν τα χρήματα των δανείων του κύρη Καχανίων? Θα δώσει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση συζύγου του, όπως τον έχει καλέσει επανειλημμένο ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ και ως οφείλει εκ του νόμου, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα, μήπως και ξεχαστεί το σπίτι του Βολτέρου και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον κύριο Παπασταύρου? Εφόσον είναι όλα τόσο καθαρά όπως διατείνεται, πότε δια αντιπροσώπων και πότε ο ίδιος, γιατί το αποφεύγει? Έχει άραγε κάτι να κρύψει? Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και κατά προέκταση η ένταση και πάνω από το Αιγαίο δεν λέει να κοπάσει μετά και τις εκατέρωθεν επιθετικές δηλώσεις από τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκο Κοτζιά και Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η ένταση δεν κοπάζει και πολλά τα γιατί. Όταν χρειάστηκε να ανεβούμε στα ίμια το κάναμε, δήλωσε με περίσσια προκλητικότητα ο κύριος Τσαβούσογλου, με τον Νίκο Κοτζιά να του καταλογίζει πως δεν μπορείς να απαντήσεις πολιτικά γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Κάπως έτσι η κατάσταση δεν εκτονώνεται, αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού η Τουρκία δεν δείχνει να θέλει κάτι τέτοιο για πολλούς λόγους. Εξαιτίας της υπόθεσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών που η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να μην εκδώσει στην Τουρκία. Για την φρέσκια υπόθεση των δύο Τούρκων κομάντο που σχεδόν παραδόθηκαν πριν λίγες μέρες στην Ορεστιάδα και κατηγορούνται πως ανήκουν στην ομάδα θανάτου Μπορτό Μπερελή, που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ερτογάν τη βραδιά του αποτυχημένου πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου του 2016. Για το ότι πλησιάζει το δημοψήφισμα στην Τουρκία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με το ενδεχόμενο ναι που στηρίζει ο Ερτογάν να τον μετατρέπει το επόμενο πρωί σε πραγματικό σουλτάνο. Επειδή η προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο είναι πάγια τακτική της γείτονος εδώ και πολλά χρόνια. Προκλήσεων συνέχεια τώρα με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Μπιναλί Κιλντιρίμ, που κάλεσε τους πολίτες της χώρας να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Μάλιστα κατά την ομιλία του σε πλήθος φανατικών υποστηρικτών του Ερτογάν, συνέκρινε το δημοψήφισμα με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πάτη Σουλτάν Μεχμέτ İstanbul'u fethederken ona da hayır diyenler oldu. Ama Fatih rehaveti, korkaklığı tercih edenlere prim vermeden bir çağı kapatmış, bir çağı açmıştır. İstanbul'u fethetmiştir. Μετά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ο Πάνος Καμένος απάντησε μιλώντας στον Sky. Ρωτήθηκε πόσο πρέπει να ανησυχούμε και ξεκαθάρισε: δεν πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε άριστη κατάσταση, με υψηλό ηθικό και έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση. Οποιοδήποτε αεροσκάφος αναχαιτίζεται άμεσα και οποιοδήποτε πλοίο παραβιάζει τα εθνικά μας ύδατα αντιμετωπίζεται άμεσα. Να θυμίσουμε ότι πρωθυπουργός δεν είναι ο κύριος Σιμίτης αλλά ο Τσίπρας. Υπουργός εξωτερικών δεν είναι ο Πάγκαλος που είχε τις θεωρίες για τις σημαίες που τις παίρνει ο αέρας, αλλά ο Νίκος Κοτζιάς και υπουργός άμυνας εγώ. Οποιαδήποτε τέτοια απειλή θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Η πολιτική των Σιμίτη και Πάγκαλου έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή για να τελειώνουμε. Αμέσως μετά ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Τσαβούσογλου σχετικά με τα ίμια και με την απάντησή του έδειξε πως είναι έτοιμος για όλα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: άμα θέλουν να έρθουν, να δούμε. Θα φύγουν από εκεί. Να δούμε πώς θα φύγουν μετά. Είναι προσπάθειες εν ώψη του δημοψηφίσματος να καλέσουν κοντά τους εθνικιστές. Είναι κινήσεις πανικού που φέρνουν μια κατάσταση επικίνδυνη για την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν απαντά σε λεκτικές προκλήσεις, αλλά δεν κάνει πίσω στα κυριαρχικά της δικαιώματα, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση ποτέ. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο ρεσιτάλ προπαγάνδας από την Τουρκία σχετικά με συνεχή και φυσικά δίθεν επεισόδια στο Αιγαίο. Δεν υπάρχουν ελεύθερα δίκτυα στην Τουρκία.
Όποιοι δεν ακολουθούν εντολές συλλαμβάνονται. Έχουμε δει ειδήσεις μαϊμού με πλοίο να δένει πάνω στα Ίμια. Δεν ήταν τα Ίμια. Μετά είπαν για ένα ελικόπτερο. Δεν υπήρξε ποτέ. Τόνισε συγκεκριμένα για να συμπληρώσει επίσης πως έχουν ενημερωθεί τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Γυρίζουμε σελίδα. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα όρισε για το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου του 2017 έως 31 Αυγούστου του 2019 τους νέους αντιδημάρχους, προέδρους νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων και εντεταλμένους συμβούλους. Η Δήμαρχος Καβάλας για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Γεώργιο Γραμμένο. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα ορίζει για το χρονικό διάστημα 1 Τρίτου του 2017 έως 31 Οκτώβου του 2019 τους κάτωθη Δημοτικού Συμβούλους της Πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων, Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, Ζήσης Μπόνιας. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Δημοτικής Αστυνομίας, Μαρία Φραντσεσκάκη. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλίας Καλανταρίδης. Αντιδήμαρχος Νεολαίας Αθλητισμού, Παιδείας και Επικοινωνίας, Γεώργιος Φιλόσογλου. Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Πρασίνου, Κυριακή Χιώτη Πρασά. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Δημοσθένης Τουλκίδης. Η Δήμαρχος Καβάλας θα προτείνει για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Γεώργιο Γραμμένο. Για πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Ξανθόπουλο. Για πρόεδρο της Δημοφέλεια την Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Ιωσηφίδου. Για πρόεδρο της Δημοτικής Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής τη Δημοτική Σύμβουλο Ευαγγελία Δρακονάκη. Για πρόεδρο του Δημοτικού Οδείου τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Περικλή Τελίδη. Για πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Πέτρο Πετρόπουλο. Για πρόεδρο στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Ανέστη Τσουρουκίδη. Για πρόεδρο στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Χαράλαμπο Τριανταφυλλίδη. Η Δήμαρχος Καβάλας ορίζει ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη τεχνικής φύσεως την Ευαγγελία Δρακονάκη. Εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με αρμοδιότητα οχημάτων του Δήμου τον Ανέστη Τσουρουκίδη. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο καθαριότητας στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων την Βαρβάρα Μπαλτσίδου. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα κλασικού αθλητισμού τη Μαρία Κλονάρη. Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών τον Θεόδωρο Τζαντζάρη και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα αδέσποτων και κημητηρίων τον Ζήση Μπόνια. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας πραγματοποίησε στη Δράμα κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το καλό του νέου έτους. Προηγήθηκε ετήσια Γενική Συνέλευση με τον απολογισμό της χρονιάς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος κ. Κρεμίδας. Τα προβλήματα είναι πολλά και δύσκολα για τα άτομα με αναπηρία. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα γίνεται η Γενική Συνέλευση και η κοπή της πίτας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα ιδιαίτερη για εμάς, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να αναφερθούμε γενικότερα στα πεπραγμένα του Συλλόγου της Περιφερειακής Ένωσης, να αναφέρουμε τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό για το 2017, καθώς επίσης να πούμε και στα μέλη μας ότι ο Σύλλογός μας κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας, από το 87 η ημέρα της ίδρυσής του έως σήμερα 2017, 30 συναπτά έτη λειτουργίας. 30 χρόνια τα οποία προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα με διάφορες διοικήσεις που πέρασαν να προβάλλουμε τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία όρασης, να προσπαθούμε με τις συνεχείς δράσεις μας να περνάμε στον κόσμο όσο το δυνατόν θετικά μηνύματα για την προσβασιμότητα, για τα δικαιώματα και όλα αυτά που μας απασχολούν στο χώρο, καθώς επίσης να προσπαθούμε για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, στην Καβάλα, στη Δράμα και στις Σέρες. Είναι ένα μεγάλο έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα 30 χρόνια και έχουμε φτάσει στη σημερινή ημέρα, στις ημέρες αυτής της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, μια κρίση η οποία δεν περιορίζεται στο οικονομικό μέρος της, στο οικονομικό κομμάτι, είναι μια κρίση κοινωνική, βαθύτατα πολιτική και κρίση αξιών.
αξίες οι οποίες μπαίνουν σε επαναξιολόγηση, αξίες που μπαίνουν σε μια καινούρια βάση δεδομένων, αλλά εμείς ως Σύλλογος, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όρασης, είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όρασης στους νομούς που δραστηριοποιούμαστε. Τώρα, όσο αφορά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, είναι προβλήματα περισσότερο οικονομικά, με όλες αυτές τις περικοπές που γίνονται το τελευταίο διάστημα και στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία. Το ΕΚΑΣ που έχει κοπεί πλέον έχει περιοριστεί στο ίμιση με προοπτική να κοπεί τα επόμενα χρόνια, το 2018. Είναι κάτι πολύ αρνητικό, γιατί ήταν ένα επίδομα που δινόταν στους οικονομικά ασθενέστερους, κάτι το οποίο η κυβέρνηση προφανώς ελαφρά την καρδία το περιέκοψε, χωρίς να αναλογίζεται ότι οι φτωχοί γίνονται ακόμα φτωχότεροι και η φτωχοποίηση πλέον όλων των κοινωνικών ομάδων είναι γεγονός. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα μέλη μας, στη διοίκηση, στα μέλη, χρόνια πολλά, δημιουργικά και καλή σαρακοστή να έχουμε. Υγεία και ψηλά το κεφάλι, παιδιά. Πρέπει να είμαστε όλοι μας αισιόδοξοι και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Και σήμερα να αναφερθώ, όπως πριν φυσικά με κάλυψε και ο πρόεδρος ο Μάκης ο Κρεμίδας, είναι σήμερα μια γιορτή για την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, που εμείς τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουμε σήμερα, όπως είπε και ο πρόεδρος, την Γενική Συνέλευση και την κοπή της πίτας. Ευχόμαστε και εγώ με τη σειρά μου, εύχομαι χρόνια πολλά, να είμαστε γεροί και δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τις ημέρες που διανύουμε, την κρίση αυτή που ανάφερε και ο πρόεδρος, μια κρίση η οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς τα άτομα με αναπηρία. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε επί καθημερινής βάσεως ο Σύλλογος είναι παρόν. Πάντοτε υπάρχει ένα τηλέφωνο ανοιχτό, θα το σηκώσει γραμματέας μας. Εμείς είμαστε μέλη του ΔΣ, οι οποίοι αναλαμβάνουμε τη βρώμικη δουλειά, να μπορούμε να παραστούμε παντού και σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για ό,τι προκύψει. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι μεγάλα, κυρίως για τα άτομα με προβλήματα όρασης ακόμα περισσότερα. Βλέπουμε τι γίνεται έξω. Έτσι, εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, αγωνιζόμαστε με αγώνες στα κέντρα αποφάσεων. Δυστυχώς τα μέλη μας είναι αρκετά μεγάλα σε ηλικία, οπότε υπάρχουν και έξτρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν υγείας. Ευελπιστώ σήμερα να είναι παρόν πολλά μέλη ώστε να ενημερωθούν για τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέσα στο 2016 και να συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία μας προς το καλύτερο για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Και από τη Δράμα στην Κομωτινή τώρα, όπου η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση φέρνει για πέμπτη χρονιά το σύγχρονο χορό στα σχολεία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χορεύω, άρα επικοινωνώ» έχει ταξιδέψει στην περιφέρεια, σε σχολεία της Πάτρας, των Ιωαννίνων και των Τρικάλων. Φέτος η στέγη, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής, βάζει στο χορό 5 σχολεία της Κομωτινής μαζί με 5 της Αθήνας. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής, βάζει στο χορό 5 σχολεία της Κομωτινής μαζί με 5 της Αθήνας. Μαθητές γυμνασίου και λυκείου παρακολούθησαν εργαστήρια χορού μέσα στους χώρους των σχολείων τους και στο τέλος του προγράμματος παρουσίασαν τις χορογραφίες τους πρώτα στην πόλη τους και έπειτα σε κοινή παράσταση όλων των σχολείων στη στέγη. Συμμετείχαν από την Κομωτινή το 2ο Γενικό Λύκειο, το 4ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνάσιο Κομωτινής, το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής και το Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών. Χορεύω, άρα επικοινωνώ, ή αλλιώς Dancing to Connect, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σαν επίκεντρο το σύγχρονο χορό. Πραγματοποιείται εδώ στην Κομωτινή πρώτη φορά. Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να φέρει έννοιες μέσα στο σχολείο, όπως είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία, να επιλύσει διάφορα ζητήματα, αλλά να φέρει και τους νέους εφήβους γυμνασίων και λυκείων της περιοχής σε επαφή με τη γλώσσα του σύγχρονου χορού. Υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα τις τελευταίες 8 μέρες στην Κομωτινή μέσα στους χώρους των σχολείων του 2ου Γυμνασίου Κομωτινής, του 2ου Λυκείου Κομωτινής, του 4ου Γυμνασίου Κομωτινής, του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών και του 3ου Λυκείου Κομωτινής, 5 τα σχολεία. Και σήμερα στην παράσταση είναι το κλείσιμο του προγράμματος. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 5 διαφορετικές χορογραφίες από αυτά τα 5 σχολεία. Με τη συμμετοχή πόσων μαθητών? Με τη συμμετοχή 20 μαθητών περίπου ένα σχολείο.
Και στο τέλος θα υπάρξει και μία έκτη χορογραφία από τους δασκάλους χορευτές που κάναν τα εργαστήρια με τα παιδιά. Άρα θα δούμε σήμερα 6 χορογραφίες εδώ στο ΡΕΞ. Υπήρχε κάποιο κριτήριο ή απλά η θέληση των παιδιών να συμμετέχουν? Κανένα κριτήριο. Η δημιουργικότητα που υπάρχει μέσα σε όλους, η όρεξη για χορό, για επικοινωνία μέσα από τη σωματική έκφραση, η επαφή με τις τέχνες, η δέσμευση των παιδιών, η εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αυτά είναι και τίποτα παραπάνω. Θεωρείτε ότι είναι κάτι που λείπει από τα παιδιά? Λείπει από τα παιδιά και σίγουρα είναι κάτι που λείπει από την εκπαίδευση. Δηλαδή η βιωματική μάθηση, αυτή η μάθηση που είναι έτσι πιο ανοιχτού τύπου και έχει να κάνει πολύ με δημιουργικότητα, με φαντασία, είναι κάτι που λείπει και κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα δούμε σήμερα και τα αποτελέσματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Ο Δήμος Κομωτινής με το πρόγραμμα Dancing to Connect, χορεύω άρα επικοινωνώ, εγκαινιάζει μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Ίδρυμα, με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ένα χώρο, ένα κύτταρο πολιτισμού το οποίο έχει ιδρυθεί από το 2010 από το Ίδρυμα Ωνάση και έχει έδρα την Αθήνα. Και σήμερα είμαστε εδώ στον χώρο αυτό για να παρακολουθήσουμε με αγωνία και χαρά το αποτέλεσμα μιας επίπονης και συστηματικής προσπάθειας 10 τουλάχιστον ημερών προβών συνεχών τις οποίες έκαναν τα παιδιά, οι μαθητές μας, οι μαθητές 5 σχολείων της Κομωτινής σε συνεργασία με χορευτές του Ιδρύματος Ωνάση. Και σήμερα θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε την κεντρική αυτή παράσταση. Νομίζω ότι είναι μια δράση που την αγκάλιασε η μαθητική κοινότητα με χαρά και ενθουσιασμό από όσο τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε και χαιρόμαστε και εμείς που τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αυτή την διοργάνωση και σήμερα θα δούμε τα αποτελέσματά της. Το Χορεύω Άρα Επικοινωνώ βασίζεται στο πρόγραμμα Dancing to Connect, το οποίο έχει φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 30 χώρες όλου του κόσμου. Επιστροφή και πάλι στη Δράμα, όπου σε ρόλο Νίκου Παπάχθες, ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Ομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος ντυμένος αστροναύτης εγκαινίασε το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης στο διάστημα μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη και τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Πρόκειται για την αποκριάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου Βόρειας Ελλάδας, που βρίσκεται στη Δράμα για το τριήμερο της αποκριάς, το ρεπορτάζ του Νίκου Κιωσέ. Να πούμε για το μεγάλο πρόγραμμα της πατρίδος μας. Έχουμε μπει στην διαστημική εποχή, οπότε ελπίζουμε κάποιο διαστημόπλιο να προσγειωθεί τώρα σε αυτόν τον χώρο για να μας δείξει τι γίνεται σε αυτή την πατρίδα. Είμαστε πρωτοπόροι. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και γραφείο Πρωθυπουργού στο διάστημα.
για να μεταφέρουμε τους υπόλοιπους λαθρομετανάστες να προσλάβουμε και τους υπόλοιπους συντρόφους μας και αν μπορούμε να βρούμε και νέους ψηφοφόρους. Προϊσταμένοι, ποια θα είναι εκεί πάνω? Κύριε Πρωθυπουργέ, σας θυμίζω ότι και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είχε υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει πεδίο εκτόξευσης πυράβλων στην Καλαμάτα, παρόλο ότι η Ελλάδα δεν διέθεται πυράβλους. Είμαστε έτοιμοι να εκτοξευτούμε το διάστημα για διαπραγμάτευση μετά το γραφείο που ίδρυσα στη Θεσσαλονίκη. Θα εγκαινιάσω το καινούργιο μου γραφείο στο Φεγγάρι. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας προτείνω όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα να ντυθούμε εξωγήινοι για να μην μας πάρουν με τις πέτρες ο ελληνικός λαός. Μέχρι το 2060 θα εκτοξεύσουμε την Ελλάδα στο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, από σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα των UFO. Και κάθε κόμμα, Έλληνες και Ελλήνες, κάθε κόμμα έχει και το δικό του κούφο. Ο Κράτης θα χαίρεται τη ΝΑΣΑ και εμείς θα χαιρόμαστε τη ΜΑΣΑ. Φεύγουμε από το ευρώ και πηγαίνουμε στο δολάριο. Για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου και Πρωταθλητών έκανε ένα ακόμη σκέτς. Αύριο ακολουθεί άλλο. Θεωρώ ότι μία είναι η λύση. Ένα εθνικό μέτωπο. Εθνικό μέτωπο στη γη και εθνικό μέτωπο στη σελήνη. Όλοι μαζί. Σε ρόλο Νίκου Παπά σήμερα. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι για όλους τους ρόλους. Έχουμε κάνει το Βλάκο, τον Άγιο Βασίλη, το Ζωρό που έμεινε στην ιστορία και σήμερα τον Νίκο τον Παπά. Και νομίζω ότι ήταν πετυχημένο. Στείλαμε πολλά μηνύματα μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και εδώ να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα πάρει το μήνυμα της ενότητος. Διότι όπως είπα, η Ελλάδα από σήμερα είναι η χώρα των UFO, αλλά και κάθε κόμμα έχει το δικό του μπούφο. Άρα δεν βάζουμε ταμπέλες. Ενωμένοι μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, αγάπη, σεβασμού και εθνικού μετόπου θα προχωρήσουμε. Παραμένουμε στο κλίμα, κυρίες και κύριοι, των ημερών. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, το μεγαλύτερο καρναβάλι της Βόρειας Ελλάδος, διοργανώθηκε για 52η χρονιά στην πόλη με τα χίλια χρώματα, την Ξάνθη. Στην Ξάνθη τη Βασίλισσα της Θράκης. Για ακόμη μια χρονιά αντιχούν τα τύμπανα της διασκέδασης και του χορού. Το Σταρ ήταν εκεί και μετέδωσε ζωντανά το καρναβάλι της Ξάνθης. Το ελληνικό καρναβάλι της Ξάνθης, θεωρητικά δεύτερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς όμως εδώ οι ντόπιοι λέμε πρώτο καρναβάλι και αυτό έχει αποδειχθεί μόνο και μόνο από τα χρόνια ύπαρξής του. Κύριε Μυρίδη, αν και καρναβάλια, χωμισότατος με την γραβατούλα σας σήμερα εδώ, πώς βλέπετε την όλη διοργάνωση που η εικόνα
μιλάει από μόνη τη. Είναι έθιμο να ερχόμαστε ντυμένοι κανονικά και να μας δίνουν στη διάρκεια της παρέλασης καρναβαλιστές και εμάς καρναβάλια. Κάθε χρόνο το καρναβάλι της Ξάνθης αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, όχι μόνο πλέον από την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία. Γεμίζουν από τη Θεσσαλονίκη πλέον μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, όχι μόνο την Ξάνθη. Και αυτό οφείλεται στην ψυχή του Ξανθιώτη, αλλά και των φίλων του Ξανθιώτη, από τους γειτονικούς νομούς που στηρίζουν τους συλλόγους καρναβαλικούς. Και το καρναβάλι αυτό έχει την απήγηση που έχει και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Έτσι λοιπόν και φέτος η εικόνα και οι επισκέπτες και οι καρναβαλιστές καλύτεροι από κάθε άλλη χρονιά και περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά παρά την κρίση στηρίζουν και διασκεδάζουν εδώ στη Ξάνθη. Η κρίση ξεχνιέται αυτές τις μέρες και όπως είπα βασίζεται στη ψυχή του Ξανθιώτη, του Έλληνα και του φίλου του. Πολλοί από όλη την περιφέρεια παρελάβουν σήμερα, θα δείτε παιδιά από τη Δράμα, από την Καβάλα, από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη. Είναι σημαντικό. Ο Ξανθιώτης και ο Έλληνας γενικά στηρίζει τους θεσμούς, τους έχει στην ψυχή του. Εμείς σαν περιφέρεια και ο Δήμος προσπαθούμε και στηρίζουμε αυτή την αγάπη τη μεγάλη και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα θα απολαύσουμε τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και από αύριο ξεκινάνε οι προετοιμασίες για την επόμενη, για του χρόνου, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να βρούμε εδώ με τους ανθρώπους, ξαναλέω τους ντόπιους πρώτα απ' όλα, τους πολίτες, καινούργιες ιδέες για να διατηρήσουμε το θεσμό ζωντανό και να είναι πρωτότυπος και να μαζεύει όλον αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε και σήμερα. Δεν είναι απλά μια παρέλαση σήμερα, 15 μέρες γιορτή. Οι οικογένειες, βλέπεις, από πολύ μεγάλες ηλικίες μέχρι μικρά παιδιά συμμετέχουν, γιορτάζουν, γλεντάνε σε αυτό που λέμε μοναδικό ψαθιώτικο καταβάλι. 52 χρόνια ύπαρξης του ξανθιώτικου καρναβαλιού. Πώς τα καταφέρετε και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο? Πρέπει να έχεις ψυχή, πρέπει να έχεις όραμα και αντοχές για να γλεντάς και να κάνεις πάντα κάτι καλύτερο. Αυτό έχει ξεκινήσει από την ψυχή των ξανθιωτών και έχει μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Έλα, έλα! Γεια σου ρε Πέτρο, τι κάνεις, περνάς ωραία? Σαν την Ξάνθη πουθενά? Όχι. Όχι, ναι πρέπει να πεις, ναι, σαν την Ξάνθη πουθενά. Εκπληκτικό καρναβάλι λοιπόν στην Ξάνθη και πάμε τώρα στην Κομωτινή όπου την δεύτερη μαθητική καρναβαλική παρέλαση διοργάνωσαν η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου και ο Σύνδεσμος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Κομωτινής με κατάληξη την Κεντρική Πλατεία. Macarena,
405, everybody in the town, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Feels buzz like I had last week. I must stay, cause talking to you, I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορειοελλάδος, είναι το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων και πάμε στη χωριστή Δράμας, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις αλλά και η προετοιμασία της μεγάλης αυριανής παρέλασης του Καρναβαλιού. Σήμερα το πρωί είχαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είχαμε ένα ταξίδι στην παράδοση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται και σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε την αφιερωμένη στην παράδοση. Η παράδοση μας ενώνει, έχουμε ονομάσει τη σημερινή εκδήλωση. Έχουμε καλεσμένους συλλόγους από την Δράμα και από την Καβάλα, τις Ρίζες, τον Ποντιακό Σύλλογο της Προσοτσάνης, ο Πόντος, τους Ιχνηλάτες από την Καβάλα και την Θρακική Εστία της Καβάλας, καθώς επίσης θα χορέψουν και τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με την παρέλαση των καρναβαλιστών που θα ξεκινήσει στις 1.30 ώρα, 2 παρατέταρτο, και έτσι τελειώνει το δεκαήμερο των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων. Η αυριανή εκδήλωση που είναι η κορύφωση των πολύ σημαντικών αυτών δράσεων είναι προετοιμασμένη, έχουμε πολλές συμμετοχές. Προετοιμασμένοι είμαστε, συμμετοχές έχουμε. Περιμένουμε τον κόσμο, δεν πτωάμεθα, διότι και με βροχή έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό. Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο χορός και η κοπή πίτας από το Σωματείο Συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕ Δράμας με μεγάλη επιτυχία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Γερούκης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος μας τίμησε, ήρθε, έχουμε βέβαια και φτηνή συμμετοχή, 5 ευρώ το άτομο. Φιλοξενούμε και άλλους που θέλουν να έρθουν με παρέα με τους δικούς μας τους συνταξιούχους, με 10 ευρώ. Όλα είναι καλά και δεν έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ. Προβλήματα όμως για τους συνταξιούχους του ΑΕ. Τα προβλήματα εκείνα είναι πολύ μεγάλα και εδώ δεν μπορούμε να τα πούμε. Να πούμε τι από πού, που προσπαθούν να τα πούνε, να πούν στον κόσμο η κυβέρνηση και όλοι οι άλλοι πολιτικοί, γιατί με αυτούς είμαστε κόντρα. Να λένε ότι εφόσον δεν έχουμε εισφορές, πώς να σας δώσουμε σύνταξη. Για ποια σύνταξη μιλάμε? Εμείς τι κάναμε, δεν πληρώσαμε? Εγώ προσωπικά έχω 43 χρόνια πληρωμένα και 10 χρόνια την κατηγορία τη Ι. Όταν οι άλλοι πληρώνουν 25.000, εγώ είμαι 92.
Τι είναι τα δικά μας τα λεφτά που είναι? Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας και επ' αυτού αγωνιζόμαστε και δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτε. Πώς εξαφανίστηκαν τα λεφτά, λέτε δηλαδή? Τα λεφτά αν εξαφανίστηκαν είναι πρόβλημά τους. Η πολιτική έχει συνέχεια, δεν είναι κράτος είναι. Τι να πω τώρα, σαν ασφαλιστικός φορέας το κράτος να φτάσει σε τέτοιο σημείο? Τι να πουν οι άλλοι εταιρείες, παράδειγμα ασφαλιστικές εταιρείες? Έχουν τα λεφτά, τα έχουν, τα δώσαν κάπου αλλού, να πάνε τα πάνε να μας τα δώσουν. Δεν δεχόμεθα πίσω τίποτε. Τα λεφτά μας και πάνω απ' όλα. Με τον ΕΦΚΑ έχετε προβλήματα τώρα, με τον νέο φορέα? Εμείς είμαστε συνταξιούχοι και δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το ΕΦΚΑ το έχουν ενεργεία. Αυτοί τους βλέπω πολύ αδρανείς, πάρα πολύ αδρανείς. Δεν βλέπω να μιλάει κανένας. Και κάτι που είπε το επιμελητηρίο τον ξέρω, αλλά είναι ένας. Δεν βλέπω, δεν διαμαρτύρονται. Εμείς σηκώνουμε όλο το βάρος της διαμαρτυρίας, χωρίς να αγνοούμε και αυτούς. Τους προστατεύουμε, μιλάμε και για αυτούς. Όπου και αν βρεθούμε, μιλάμε και για τους εν ενεργεία. Έχω εγώ το γιο μου, έχει ο άλλος, δεν είναι δυνατόν να πληρώνω εγώ εισφορά για να πάρω ο γιος μου σύνταξη. Τα δικά μου, πού είναι τα λεφτά? Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα συναδελφικότητας πραγματοποιήθηκε χθες η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας του ομίλου Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση πάρα πολύ πετυχημένη του ομίλου Σταρ Βορείου Ελλάδος. Η διεύθυνση αλλά και οι εργαζόμενοι από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση συναντηθήκαμε σε ένα κοινό τραπέζι, ανταλλάξαμε ευχές και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας. Εύχομαι πάντα η οικογένεια του Σταρ να είναι τόσο μονιασμένη και αγαπημένη όπως είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε οι περισσότεροι συνεργάτες μας στηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος είχαμε την τύχη και την τιμή να έχουμε και καινούριους συνεργάτες από τις γειτονικές πόλεις και ελπίζω να διατηρηθεί αυτό το κλίμα. Άλλωστε αυτό είναι και το μυστικό που εδώ και τόσα χρόνια υπάρχει άψογη συνεργασία, αμοιβαία εκτίμηση. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Για ακόμα μία χρονιά το Σταρ Βορείου Ελλάδος δυναμικά ανανεώνοντας τους συνεργάτες του, φέρνοντας καινούριους δυναμικά για τα δημοσιογραφικά θέματα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα που αφορούν όλους μας, έρχεται να κόψει αυτή τη φορά την πίτα του εδώ, στον Άγιο Αθανάσιο, με όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες. Εμείς να ευχηθούμε το 2017 να είναι μία ευλογημένη χρονιά για όλους. Και φυσικά δημοσιογραφικά να μας δώσει πολλές πολλές επιτυχίες. Και με νέους συνεργάτες και με τους παλιούς που είμαστε μια ικανή ομάδα συνεχίζουμε. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Γίνεται μια προσπάθεια και περιφερειακά να βγουν κάποια θέματα και γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια. Να ευχηθούμε να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα, όσο το δυνατόν καλύτερη, να μην πιστεύουμε σε θαύματα και φυσικά καλύτερες ειδήσεις και όσο το δυνατόν πλησιέστερη ενημέρωση για τον μέσο πολίτη. Το να ενημερώνει κανείς, Χριστίνα, τον κόσμο είναι μια τεράστια ευθύνη και κυρίως σε μια περίοδο που η πληροφορία μεταφέρεται από το ένα μέσο στο άλλο, κυρίως αφιλτράριστα και πολλές φορές χωρίς διασταύρωση. Μέσα λοιπόν από αυτές τις συνεργασίες, όπως είπες και εσύ, οι οποίες αναπτύσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία από αυτές είναι και η συνεργασία με το Σταρ Βορείου Ελλάδος, θα προσπαθήσουμε, υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τον τηλεθεατή που είτε μας θέλει είτε δεν μας θέλει, εμείς εισβάλλουμε μέσα στο σπίτι του και να μην του μεταφέρουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Να μην τον τρομοκρατήσουμε και κυρίως να τον κρατάμε ενημερωμένο για οτιδήποτε συμβαίνει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη χώρα μας, αλλά και όχι, και γιατί όχι και στον κόσμο. Θα το πάρουμε σαν μια γενική εικόνα. Η χώρα μας περνάει δύσκολα. Σε αυτή τη δυσκολία καλούμαστε εμείς σαν Σταρ Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Δράμα να καλύψουμε μια γεωγραφική ενότητα αρκετή μεγάλη και βέβαια με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα στο αθλητικό κομμάτι να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες της περιφέρειας πάντα επιτυχίες. Στην αγαπημένη μας δόξα η οποία προέρχεται από σήμερα από ένα άσχημο αποτέλεσμα, καλό κουράγιο. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάνεται ο πόλεμος. Στη διεύθυνση
του ΣΤΑΡ καλό κουράγιο, γιατί έτσι μας είχε πει όλοι ΡΕΝ, και στο προσωπικό το οποίο ανανεώνεται, και η έλλειψη και η δικιά σου και των άλλων παιδιών έδωσε ένα νέο χρώμα που είναι απαραίτητο. Ό,τι δεν ανανεώνεται βαλτώνει. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Αρχίσαμε να κόψουμε την πίτα μας. Από το Σταρ Βορείου Ελλάδος, το ανανεωμένο Σταρ Βορείου Ελλάδος, που έχει αφήσει το στίγμα του σε όλη την περιφέρεια. Να είστε καλά. Το Σταρ Βορείου Ελλάδος αναπτύσσεται. Συνεργασίες πολλές, και μία από αυτές έχουν να κάνουν και με την ιστοσελίδα του Καβάλα Πόρταλ. Με σένα, Τάσο Μαρκρίδη. 2017 τις ευχές σου. Ευχές. Λοιπόν, το καλύτερο δυνατό για όλους μας. Γεροί να είμαστε. Να μπορούμε να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να πλουτίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε, και κυρίως να προσφέρουμε ενημέρωση, να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους συνανθρώπους μας αδυνατούν να βρουν τα απαραίτητα, να κριτικάρουμε αυτούς που κάνουν τα στραβά και κάνουν πολλά λάθη και πολλές φορές θέλουν να οικειοποιηθούν πάρα πολλά περισσότερα. Γενικώς να είμαστε γεροί. Όλη η αθλητική κίνηση, πρέπει να πούμε, του διήμερου, τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής, οι ανατροπές που έγιναν στην κορυφή της ΓΑΜΑ Εθνικής, τα αεραστεχνικά, τα αποτελέσματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, οι αθλοπαιδιές, όλα τα αθλητικά δρόμενα την Δευτέρα στις 7.30 στην εκπομπή Γκολ και Θέαμα με τον Χρήστο Καραγιαννίδη. Να πάρουμε μια γεύση όμως από Γκολ, Πανδραμαϊκός Πετρούσα 5-3. Κερασίδης θα δώσει ύψος στην μπάλα. Δεν μπορούσαν να διώξουν οι γηπεδούχοι. Η μπάλα θα πάρει ύψος. Θα γλάθος του Γιασγουλίδη. Παπαδόπουλος στο δοκάρι και με νέα κεφαλιά στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι ο Πέτρος Παπαδόπουλος είναι ο σκόρερ για την ομάδα της Πετρούσας. Μια φάση σίγουρα φέρει ευθύνη ο νεαρός τερματοφύλακας Γιασγουλίδης, που βγήκε χωρίς λόγο στην φάση. Έτσι, η εκτεθειμένη εστία του κεφαλιά του Παπαδόπουλου στο δοκάρι με επιστροφή με νέα κεφαλιά, ο Παπαδόπουλος κάνει το 0-1 για την Πετρούσα. Μέσα στην περιοχή, Ρέντος κεφαλιά, ισοφάριση. 1-1 ισοφαρίζει ο Πανδραμαϊκός. Μετά την εκτέλεση του φάουλ του Ζούνογλου, ο Ρέντος πιο ψηλά από όλους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στόικου. Βέβαια, ο νεαρός προσπάθησε, δεν μπόρεσε όμως, την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, ισοφάριση. Νωρίς θα έλεγα η απάντηση στον γκολ του Παπαδόπουλου για τον Πανδραμαϊκό. Η μπάλα πέρασε για τον Σαϊνίδη. Σαϊνίδης ψαγνιστήριο θα δώσει την πάσα εκεί. Ο Ζούνογλου θα κάνει την μπάλα, βρίσκει το χέρι του Γιαννίκη, πέναλτι δίνει. Ο Μαμσάκος στην προσπάθειά του εκεί, σε σου του Ζούνογλου. Ο Γιαννίκης γύρισε πλάτη, βρήκε στο χέρι από ό,τι υποστηρίζει ο Μαμσάκος, έτσι δείχνει το σημείο του πέναλτι και ευκαιρία στον Πανδραμαϊκό να περάσει μπροστά. Ο Σαρίνης στην εκτέλεση του πέναλτι με τον Στόικο θα πλασάρει, παρά την καλή προσπάθεια του νεαρού τερματοφύλακα της Πετρούσας που έπεσε από τη σωστή πλευρά. Δεν μπόρεσε όμως να αποκρούσει την μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το 2-1 μπροστά ο Πανδραμαϊκός με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαϊνίδη. Μπάλα προς την περιοχή της Πετρούσας για να δούμε, θα γυρίσει την μπάλα εκεί, προλαβαίνει να διώξει ο Ξενίδης. Λείπου η μπάλα, πέρασε πλάγια εκεί που είναι ο Σαϊνίδης, προλαβαίνει την έξοδο στο Στόικο και με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπόρεσε ο Γιαννίκης, παρότι προσπάθησε. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και έχουμε το 3-1 με τον Σαϊνίδη να σκοράρει και να αυξάνει τη διαφορά στα 2 γκολ πλέον διαφορά. 3-1 για τον Πανδραμαϊκό. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ του Πανδραμαϊκού και της Πετρούσας. Παναγιώτου θα περάσει, ωραία πάσα εκεί που κινείται ο Ουζούνογλου. Θα βγάλει την σέντρα, Σαϊνίδης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε, ωστόσο έρχεται ο Κότιος να απομακρύνει, ενώ τώρα υπάρχει παίκτης της Πετρούσας, διακοπή στο παιχνίδι. Μένουν εκεί με Ιωαννίδη, θα γίνει το λάθος. Έχουμε φάουλ
που κάνει ο Λίπο με τον κεραστή στην εκτέλεση του φάουλ. Βαλαρκητές στο δεύτερο δοκάρι, θα γίνει κεφαλιά, μειώνει η Πετρούσα με Γιαννίκη να σκοράρει με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Γιασγουλίδη και κάνει το 3-2 μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Κερασίδη. Με ωραία κίνηση εκεί βρήκε ο Γιαννίκης την μπάλα, την έστειλε στα δίκτυα. 3-2. Θα βγει μπάλα πλάγια. Η σέντρα του Σαϊνίδιου Ζούνογλου, κεφαλιά, λίγο πάνω από το δοκάρι. Κερασίδης η μπάλα έρχεται εκεί που είναι ο Κορονιός, σουτάρει εντυπωσιακά ο Γιασγουλίδης σε κόρνερ. Βελμαμή, θα βγάλει τη μεγάλη πάσα εκεί που γίνεται ο Ζούνογλου στην πλάτη, θα περάσει, έχουμε ανατροπή και πέναλτι βέβαια. Ο Μπελανή είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι για τον Παδραμαϊκό. Εκτελεί παρά ότι και στη φάση αυτή ο Στόικος έπεσε στη σωστή πλευρά, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι ώστε να μην δεχτεί τον γκολ. 4-2 ο Παδραμαϊκός και πάλι μπροστά με διαφορά 2 τερμάτων. Φάουλ με Κερασίδη. Η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά, δεν μπόρεσε τελικά. Η πρώτη ο Μαντάς, ο Τσάντας θα διεκδίξει κεφαλιά, δεν τα καταφέρω όμως. 35 λεπτά από το δεύτερο μέρος, η παίκτης του Παδραμαϊκού και πάλι στην αντεπίθεση πέρασε, πάσα για τον Παναγιώτου, προλαβαίνει στην έξοδο τον Στόικο, πλασάρι, γκολ 5-2 με τον Παναγιώτου να πετυχαίνει ένα όμορφο γκολ, πλασάροντας στην έξοδο τον νεαρό Στόικο. 5-2 ο Παδραμαϊκός προηγείται της Πετρούσας. Παπαδόπουλος μπάλα. Ο Δαμάνης προσπάθησε. Βγαίνει μπάλα πλάγια εκεί που είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι φάση με τον Ξενίδη που διεκδίκησε την μπάλα. Βρήκε τα πόδια καθαρά εκεί ο αμυντικός του Παδραμαϊκού. Το έπεσε κάτω. Έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Ο Γιαννίκης είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι για την ομάδα της Πετρούσας. Αντί του είναι ο Γιασκουλίδης. Λίγα μέτρα φόρα εκτελεί, ξεγελάει τον Γιασκουλίδη. 5-3 μειώνει η ομάδα της Πετρούσας με το ισοχτήμα απέναντι του Γιάννικη. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όσους συνεργάστηκαν για την δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.